Καλό μεσημέρι, κύριε Βαγγέλη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας και τους ακροατές μας. Να σας ρωτήσω. Ναι. Σε έναν πολίτη ο οποίος αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δίνει κάποιοι συγγενείς σου τη μάχη στη ΣΜΕΘ και ξέρει ότι μετρούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού οι ελεύθερες ΣΜΕΘ και οι πέντε κρούσματα παραπάνω βαριά μπορεί να είναι να επιβαρύνουν πολύ. Τι του λέτε και βγήκατε έξω στους δρόμους? Τι θα του πείτε αυτού του πολίτη? Δεν πειράζει να έχουμε 10 κρούσματα παραπάνω? Δεν είπαμε ποτέ αυτό το πράγμα. Ίσα ίσα του λέμε ότι και για το Πολυτεχνείο, που η συγκεκριμένη δράσεις συμβολικές κινητοποίησης που γίνανε χτες αφορούν πολύ άμεσα την ανάγκη της άμεσης λήψης μέτρων για την προστασία της υγείας και αφορά και τις περισσότερες ΜΕΘ και προσλήψη μόνιμου προσωπικού και την επίταξη, την κυριολεκτική επίταξη του ιδιωτικού τομέα σε αυτή τη μεγάλη μάχη. Αυτά είναι τα αιτήματα. Σε αυτό το πόλεμο που δίνουμε όλοι, ναι, μα τα αιτήματα. Κοιτάξτε, δηλαδή θα ξαναβγείτε αύριο. Είναι αιτήματα που γενικά είχαμε το μπορεί να ακούγονται. Ακούστε με λίγο, επειδή με ρωτήσετε ναι, κάτι ναι, μετά. Αλλά μου λέτε όμως, χθες είχαμε το Πολυτεχνείο, δεν είχαμε διαδηλώσεις. Ναι, μα το Πολυτεχνείο διαχρονικά, ξέρετε, από το 1974 που γιορτάστηκε για πρώτη φορά, πάντα έπαιρνε. Δεν είναι ένα μνημόσυνο. Δεν είναι δηλαδή μια. Ο καθένας λέει ότι θέλει ότι είναι, να το κλείσουν στο Μουσείο της Ιστορίας και να το κοιτάμε από μακριά σαν να είναι σε μια γυάλα. Πάντως είναι κάτι ενωτικό, δεν είναι κάτι διχαστικό. Μα αφήστε με να πω μια κουβέντα, με ρωτάτε, να σας το πω τη γνώμη μας. Αυτά τα 47 χρόνια πάντα δένεται με τις άμεσες διεκδικήσεις που υπάρχουν για τις σύγχρονες ανάγκες του λαού και της νεολαίας, που είναι πολύ πιο έντονες σήμερα και πολύ πιο ζωτικής σημασίας, θα μπορούσαμε να πούμε, και που φωτίζει με το παράδειγμά του και το εξεγερτικό του πνεύμα και σήμερα το τι πρέπει να κάνει ο λαός για να γίνει πρωταγωνιστής σε κρίσιμες συνθήκες. Ακριβώς ναι, για όλα αυτά έπρεπε να γίνουν δύο πορείες και φυσικά όσα επακολούθησαν μέσω πανδημίας. Τα όσα επακολούθησαν νομίζουμε ότι δεν πρέπει να ρίξουμε την ευθύνη. Ναι, αλλά κάνατε και δύο πορείες, δεν κάνατε μία όπως λέγατε συμβολική. Η πρωινή πορεία, ναι, η πρωινή κινητοποίηση, πορεία δεν έγινε καμία βασικά. Η αλήθεια ότι, το πρωί περπατήσαν λίγο. Όχι, δεν μας σταματήσανε. Έγιναν δύο συμβολικές δράσεις. Το πρόβλημα για αυτούς δεν ήταν να μην γίνει πορεία, ήταν να μην γίνει καθόλου συγκέντρωση. Αυτό ήταν το σχέδιο. Το πρωί έγινε χωρίς πρόβλημα. Η απαράδεκτη μεθόδευση που απέτυχε χτες. Το πρωί όμως έγινε χωρίς πρόβλημα, ήταν δεν είναι. Να μην γίνει συγκέντρωση. Ναι, γιατί δεν τα καταφέρανε. Εντάξει, λέτε εσείς. Αυτό που έδειξε το πρωί δεν τα καταφέρανε να διαλύσουν. Αυτό που έδειξε η πρωινή παράσταση διαμαρτυρίας, έτσι ας το πούμε, μπροστά από την Αμερικάνικη πρεσβεία, που συμβολίζει και τα όσα έχει υποφέρει ο ελληνικός λαός και με τη Χούντα μέσα, αλλά και μετά και με την Κύπρο και μέχρι και σήμερα απέναντι στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό, αλλά ας το κλείσουμε, δεν νομίζω ότι είναι και αυτό ακριβώς που ρωτάτε. Έδειξε ότι μπορούν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, που ήταν συγκεκριμένος ο αριθμός τους και το είδατε, με τις αποστάσεις πολύ περισσότερες από τις προβλεπόμενες και πιστοί στα υγειονομικά πρωτόκολλα με τις μάσκες τους και όλα, θα μπορούσε να γίνει και το μεσημέρι στα προπήλαια χωρίς να γίνει αυτό το χάος. Και επειδή και ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, επιτρέψτε μου, και επειδή οι εικόνες μιλάνε και πολύ περισσότερο από τις λέξεις που λένε χίλιες λέξεις κάθε εικόνα, η μία εικόνα λοιπόν ήταν αυτή, οι αποστάσεις και η δυνατότητα να διεκδικήσουμε υγεία, παιδεία, εργασιακά δικαιώματα, οι εργαζόμενοι σε αυτές τις αλλά τα κομματικά στελέχη, τι διαφέρουν από τον υπόλοιπο κόσμο, που προφανώς θα υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι ανεξαρτήτως χρωματικών αποχρώσεων, που μπορεί να ήθελαν να πάνε να αφήσουν ένα λουλούδι. Τα κομματικά στελέχη γιατί να εξαιρούνται από αυτόν τον κανόνα? Τι εξαιρείται? Δηλαδή, συγγνώμη. Μαζεύτηκαν 1500 άτομα. Είμαστε σε lockdown. Δεν ξέρω. Τα κομματικά στελέχη που εξαιρούνται, συγγνώμη. Αυτοί που πήγανε στη συγκέντρωση. Η υπόλοιπη Ελλάδα είναι σε lockdown. Ρίχνουν κάτω βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Είναι έξω από τον νόμο και από την ισότητα που ακούω από χθες, ακούμε στα κανάλια. Είμαστε σε lockdown. Εμείς δεν και μπορούμε να βγούμε. Μάλλον, συγγνώμη, γιατί δεν το λέτε τώρα εσείς. Αυτό είναι ένα δεν μου απαντάτε σε αυτό. Από, ναι, το λέει και ο καθένας, στελέχη, βγαίνουν δεν είναι μόνο μέρες. Του ΚΚΕ, προφανώς και από άλλες παρατάξεις θα μπορούσαν, ναι, θα θέλανε να πάνε να τιμήσουν την χθεσινή επέτειο. Αλλά λόγω lockdown δεν μπορούσαν να πάνε. Δεν σας άκουσα. Λέω ότι κι άλλος κόσμος, ανεξάρτητα από ποιο κόμμα ναι, και προέρχεται. Το καλέσαμε τον κόσμο να μην έρθει στην κινητοποίηση μαζικά. Να, αλλά μαζεύτηκαν. Και να γίνει πόσο, και με τον ίδιο το γενικό γραμματέα. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή άκουσα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο το πρωί, που είπε ότι τη μεγαλύτερη νίκη της κυβέρνησης είναι ότι όλη αυτή η τακτική της έδειξε ότι η κοινωνία δεν το αγκάλιασε γιατί δεν είχε συμμετοχή η κινητοποίηση. Και τώρα σκέφτομαι. Είναι θέμα αφέλειας? Δεν νομίζω. Είναι αμαστρολάρι?
ή είναι μια άλλη πραγματικότητα που ζουν ή θέλουν να παρουσιάσουν προς τον κόσμο. Οι κινητοποιήσεις ήταν συμβολικές εξ αρχής. Το είχαμε δηλώσει από πολύ γιατί πριν. Γιατί δύο συμβολικές, αν ήταν συμβολικές. Η συνέντευξή του είχε πει, ναι, όχι μόνο οι ευπαθείς ομάδες να μην έρθουν που εννοείται και το κόμμα μας έχει πάρει μέτρα από το Μάρτι για όλα αυτά, ναι, αλλά να μην είναι με τη μαζικότητα που θα μπορούσε, θα έπρεπε. Ωραία. Αν δεν υπήρχε ήρθανε πανδημία, με πρόσκληση, δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, ατομική, με ατομικές προσκλήσεις. Να ρωτήσω, άμα είναι συμβολική, κάνατε την πρωινή εκδήλωση. Άμα κάνετε συνέχεια συμβολικές, ποια δεν είναι συμβολικές, είναι ελάτε να συγκρουστούμε. Σαν να λέτε, θέλουμε να μας διαλύσετε. Δεν νομίζω ότι θέλει κανείς αυτό το πράγμα. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Γιατί λέτε. Τι θα θέλει, είναι δυνατόν. Βεβαίως, ότι θα δείξετε επαναστατικότητα. Και τις άβρες να κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας. Δεν είναι η μεγαλύτερη νίκη προπαγάνδας για σας. Αυτό είναι. Δεν ότι μας χτύψει η αστυνομία. Μην το λέτε, αν είναι δυνατόν. Γιατί δεν χρησιμοποιήσε αυτό, το κουκουέ. Με αγώνες δεν ζει το κουκουέ. Θα έπρεπε να το ξέρετε τόσα χρόνια. Ναι. Ποτέ δεν χρησιμοποιεί εφέ για να δείξει την πολιτική όχι, του γραμμή και στάση. Αυτό. Εντάξει, όλο ποτέ είναι δεν με σύμβολα, με σημαίες. Για να δείχνει την πολιτική του γραμμή και στάση. Το απαραίτητο ήταν να τσαλακωθεί στην πράξη αυτός ο απαράδεκτος αυταρχικός υπουργική απόφαση, ούτε καν νόμος, ο οποίος βγήκε για να απαγορευτούν οι συναθρήσεις και το κυριότερο. Το Συμβούλιο της Επικρατείας πάντως το έκανε νόμιμο. Είναι το μήνυμα της χθεσινής, συγγνώμη, αυτό είναι το μήνυμα της χθεσινής μέρας. Ότι ο λαός και η νεολαία δεν γίνεται, λέμε εμείς, να αναβάλουν για αργότερα τον αγώνα για ζωή, για υγεία, για δικαιώματα. Γιατί το αργότερα θα είναι πάρα πολύ μάλιστα αργά. Όταν δεν θα είναι λίγες ή κενές. Όταν θα πρέπει να δημιουργούνται νέες και δεν θα φτάνουν. Ωραία. Όταν οι γιατροί δεν θα φτάνουν να στελεχώσουν αυτές που δημιουργούνται. Όταν τα σχολεία θα ξαναανοίξουν, ναι, και δεν σαφές θα έχουν πάρει μέτρα για να ανοίξουν όπως πρέπει και να μην για έχει διαφορά του ιού. Για να καταλάβω κάτι. Είστε υπέρ ή κατά του lockdown? Για το lockdown λέμε ότι είναι απαραίτητο μέτρο. Απαραίτητο. Τότε πώς δεν θα σταματήσουν όλα αυτά που λέτε. Μέτρο. Όμως, ακούστε με λίγο ολοκληρωμένα να πω μια κουβέντα. Όμως δεν λύνει την αιτία του προβλήματος. Καλά, ναι, το αλλά, lockdown, αλλά το lockdown όταν μεταθέτει. Το παραβιάζετε, κάναμε πώς το lockdown, κάναμε το lockdown το Μάρτι, ναι, για να στηριχθεί το σύστημα υγείας να είμαστε έτοιμοι. Ναι, στο δεύτερο, ναι, κύμα, αυτό δεν ήταν ο λόγος? Ναι. Τι έγινε όλους αυτούς τους μήνες? Έχουμε δεύτερο κάναμε κύμα. Κάναμε το lockdown το Μάρτι και θυσιάστηκε ο κόσμος. Ναι, ναι. Έκλειστηκε αλλά σπίτι, του έχασε εισόδημα. Χάθηκαν δουλειές. Για σωστό να μπορέσουμε να είμαστε πιο προετοιμασμένοι ως χώρα, ως κράτος. Σωστό. Εκεί αυτοί που έχουν, ναι, τη βασική έτσι ευθύνη, έτσι, γιατί ακριβώς υπάρχει ατομική ευθύνη, αλλά η κυρίαρχη είναι η κρατική. Πώς θα προστατεύσει το λαό? Τι έγινε? Ναι. Σήμερα ζούμε δεκάδες νεκρούς καθημερινά, κρούσματα, διασωληνωμένους και είμαστε στην αρχή αυτού του κύματος. Έχουμε δεύτερο κύμα. Έχουμε δεύτερο κύμα και ξανακάνουμε lockdown. Και λες, βλέπετε, υπέρ. Από τη μία τους διαδηλωτές να τηρούν τις αποστάσεις, τις μάσκες και να δείχνουν και να στέλνουν και ένα μήνυμα στο πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε ακόμα και έτσι και να διεκδικούμε. Μάλιστα. Και απ' την άλλη 6.000 αστυνομικούς, ο ένας πάνω στον άλλον, που δεν φοράγανε καλά-καλά τις μάσκες, mm, και να χτυπάνε και να πηγαίνουν αδίκως προς αχθέντες σε κρατητήρια 30-30 μέσα σε μια αίθουσα 10 τετραγωνικών, για να δείτε ποιος δεν σέβεται τελικά την υγεία. Μάλιστα. Και κλούβα των ΜΑΤ, δημιουργία των ΜΑΤ, να μεταφέρεται με κορονοϊό, ναι, ήρθε από τη Λαμία και να μπαίνει σε καραντίνα. Δηλαδή, εκεί τι λέγατε, να μην υπήρχε καθόλου αστυνόμευση, ας πούμε? Μόνο αυτούς που, μα εσείς δεν την προκαλέσατε την αστυνόμευση από τη στιγμή που ανακοινώσατε ότι θα κάνατε? Και πολλούς που δεν το πιστεύουν ότι υπάρχει κορονοϊός και έχουν αυτή την τακτική. Μάλιστα. Και μέσα στους κρατικούς μηχανισμούς, ναι, αλλά και όχι στους διαδηλωτές που αγωνίζονται υπήρχε, για την υγεία, γιατί, ακριβώς γιατί καταλαβαίνουν την ανάγκη. Η αστυνόμευση υπήρχε γιατί έγιναν συγκεντρώσεις. Ουσιαστικά εσείς το προκαλέσατε. 6.000 αστυνομικοί για δύο συμβολικές κινητοποιήσεις. Η αστυνόμευση αυξημένη, να σας πω εγώ γιατί έγινε, ήταν γιατί έπρεπε από την Πέμπτη, από τη Βουλή, που πρώτος σήκωσε το γάντι ο Πρωθυπουργός για το θέμα του Πολυτεχνείου, την Πέμπτη στη Βουλή ζήτησε των πολιτικών αρχηγών, να στηθεί ένα σκηνικό σύγκρουσης, έντασης, γιατί πάντα πρέπει να ξεμπερδεύουμε με το Πολυτεχνείο, αλλά δεν λέω, επειδή η επικαιρότητα δεν έχει συνδεθεί κυρίως με αυτό, το αφήνω να μείνει όποιος θέλει να το ακούσει, κυρίως για να κρυφτούν οι εγκληματικές ευθύνες, να βρεθούν διάφοροι θύτες, τα θύματα να γίνουν θύτες, λοιπόν, της κατάστασης που ζούμε στην υγεία, στην εργασία, έρχεται δεκάωρο. Δεκάωρο. Απλήρωτες υπερορίες. Θα δουλεύει ο κόσμος. Έρχεται μισθός, ναι, 200 αυτά, ευρώ. Θα ξανακάνετε και άλλες κινητοποιήσεις, δηλαδή. Στον πόλεμο θυσιάζονται μόνο οι εργαζόμενοι. Εμείς αυτό βλέπουμε στον πόλεμο με την πανδημία. Πού είναι πόλεμος? Επειδή αναφερθήκατε και στη Βουλή, πώς σας φάνηκε η χθεσινή εικόνα με τα γαλλικά του κυρίου Καραθανασόπουλου? Νομίζω ότι έγινε μια πολύ συγκεκριμένη αντιπαράθεση με ένα βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος ξέφυγε πραγματικά από τα όρια και που
αυτή η φράση, πώς το λένε, από πολύ παλιά έχει αξιοποιηθεί για να δείξει στο πολιτικό κομμάτι και στην ουσία ότι πρέπει να υπάρχουν έστω και κάποια όρια στις γελοιότητες. Να σας κάνω και μια πολιτική, μια τελευταία πολιτική ερώτηση. Εμείς έχουμε μεγαλώσει με το σύνθημα 5 κόμματα, 2 πολιτικές. Πρώτη φορά είδαμε μετά από καιρό μια κοινή πολιτική πρωτοβουλία που ήταν μέσα ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η ΜΕΡΑ25. Να το θεωρήσουμε ένα πρώτο βήμα για τη συγκρότηση μιας προοδευτικής συμμαχίας. Τη συνέχεια πώς την εκτιμήσατε αυτών των υπογραφών που έβαλαν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ? Το λέω γιατί δεν μπορείς να είσαι και ενάντια στην απαγόρευση δεν εκτιμώ, να καλείς τον κόσμο να υλοποιήσει την κρατική απόφαση της απαγόρευσης, γιατί αυτό έγινε τελικά. Κάνανε μια συμβολική εκδήλωση και εσείς συμβολική κάνατε, δεν καταλαβαίνω. Τελικά ήταν συμβολική ή κάνετε τον κόσμο να σπάσει το lockdown? Δεν είναι το ίδιο. Εγώ σας είπα ότι βασικός στόχος χτεσινός ήταν να ακυρωθεί και στην πράξη αυτή η απαράδεκτη κυβερνητική απόφαση ότι δεν πρόκειται να φημωθούμε. Ναι. Δεν γίνεται να φημωθούμε σε αυτές τις συνθήκες. Άρα όχι και δεν είναι για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αυτό. Άρα αυτό είναι για τους εργαζόμενους, για τους νέους ανθρώπους, για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν μπορεί να τα χάνεις όλα. Όχι. Πώς θα το κάνετε? Αυτό που αποδείχτηκε απλά δεν επιτράπηκε να αποδειχτεί και το μεσημέρι, αποδείχτηκε την Πρωτομαγιά, αποδείχτηκε το πρωί, αποδείχτηκε στη Θεσσαλονίκη, σε δεκάδες πόλεις της Ελλάδας που έγιναν τέτοιες συμβολικές κινητοποιήσεις, ότι το εργατικό λαϊκό κίνημα μπορεί να συνεχίσει να διεκδικεί. Δεν γίνεται αλλιώς. Άλλο σας ρώτησα για τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, σας ρώτησα. Όχι με όλα τα μέτρα προστασίας, με 5 φορές περισσότερα μέτρα προστασίας από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τους χώρους δουλειάς και την κατάσταση που υπάρχει σε όλη την κοινωνία με ευθύνη της κυβέρνησης. Η ερώτησή μου ήταν για την προοδευτική συμμαχία με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει καμία προοδευτική συμμαχία. Σας εξήγησα ότι. Τίποτα έτσι. Όλη αυτή η πορεία, εντάξει, καλώς υπογράφτηκε αυτό το κείμενο, αλλά η πράξη δείχνει ότι η συστράτευση με την κυβερνητική πολιτική και σε αυτό το κομμάτι, δεν λέω για τις, από τις άβρες που ο ΣΥΡΙΖΑ τις αγόρασε και τις φάγαμε χθες και πάρα πολλά άλλα, υπάρχει μια συνέχεια αυτής της πολιτικής που τη δέχεται στο πετσί του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, γεια σας.